Χαίρετε. Σήμερα έχω και κάπα. Έβγαλε λίγο ψύχρα και είμαι λίγο ιδρωμένος. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, για άλλη μια φορά, ο ομηρικός κύκλος μας ανοίγει τα μάτια. Θα βάλω αμέσως τώρα το απόσπασμα της κυρίας Ιάτσας από το κομμάτι, από συγκεκριμένη ραψοδία, και τα λέμε σε λίγο. Μιλά για τις διαφορές αρχαιών και τρόων. Πολλοί τρόες πιάστηκαν ζωντανοί, αλλά από τους αρχαιούς κανείς. Θυμάστε τον Δόλωνα που τον έπεσαν στην κάπα ραψοδία και τον σκοτώνουνε. Κάποιοι τρόες επίσης έπεσαν στα πόδια των εχθρών τους, όπως ο Άδραστος, η γη του αντίμαχου, ο Λυκάων, ακόμα και ο ίδιος ο Έκτορ που λέει εδώ στον Αχιλλέα «Λύσω με υπερψυχής». Και παρακαλούσε λέει τον Αχιλλέα για την ταφή του. Από τους αρχαιούς όμως κανείς, γιατί θεωρούσαν βαρβαρική συνήθεια να ηκετεύουν και να πέφτουν στα πόδια κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ελληνοπρεπές θεωρούσαν να νικούν ή να πέφτουν μαχόμενοι. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ η κυρία Ιάτσα, τι μας λέει ο Όμηρος? Το παρακαλυτό, λέει, είναι βαρβαρικό έθιμο. Τι σημαίνει αυτό? Θα δώσω 2-3 πτυχές πάνω σε αυτό. Όλοι οι Τρώες που ήταν Έλληνες, αλλά τι γίνεται τώρα, σας έχω ξαναμιλήσει για τις επιρροές, ειδικά όσον αφορά τους ήχους της Ανατολής, την ψυχολογία της Ανατολής. Όσο και να ήταν Έλληνες οι Τρώες, είχαν την ψυχολογία της Ανατολής. Οι Αχαιοί είχαν την ψυχολογία τη δική μας. Έτσι, δεν είχαν καν στο νου τους το να έρθουνε ποτέ σε τέτοιο βαθμό μετάνοιας. Δηλαδή, αυτό είναι που θα σας πω, που θα δώσω διάφορες πτυχές. Για να φτάσεις στο σημείο να παρακαλέσεις, σημαίνει ότι έχεις κάνει κάποιο σφάλμα, έχεις φέρει τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο σημείο που επιτρέπει σε κάποιον άλλον να έχει το πάνω χέρι και εσύ παρακαλάς για να ξανασκεφτεί να σε βοηθήσει ή να μην σου κάνει κακό. Στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, στην Ομήρου Ιλιάδα, οι Τρώες παρακαλούσαν για τη ζωή τους όταν τους πιάνανε. Κανένας Αχαιός όμως δεν παρακάλεσε για τη ζωή του. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, είχαν αξιοπρέπεια, είχαν τιμή. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Είχαν γνώση ότι οι Τρώες ήταν εχθροί. Δεν μπορώ εγώ να τους πολεμώ και όταν με πιάνω να τους παρακαλάω μετά να με συγχωρήσουν και να μου δώσουν τη ζωή πίσω, να μου χαρίσουν τη ζωή. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Δηλαδή, σε σκοτώνω, ό,τι κάνανε οι Τρώες, και μετά μόλις πιάνανε οι Αχαιοί, παρακαλείτε, όχι, μη μου κάνεις κακό. Όχι, κύριε, αυτό καταρχάς δεν είναι ανδρισμός. Ανδρισμός είναι να είσαι υπεύθυνος των πράξεών σου. Αυτό κάνανε οι Αχαιοί. Υπεύθυνοι των πράξεών τους. Δηλαδή, είμαι εχθρός σου, ναι. Σου έκανα κακό, ναι. Με έπιασες, ναι, θα με σκοτώσεις, τέλος. Γιατί να σου ζητήσω εγώ να μου χάρεις τη ζωή? Απ' την άλλη όμως, θα πω τώρα για τους Αχαιούς, ότι από τη στιγμή που δεν παρακαλούσανε, αυτοί δεν θα έπρεπε να δεχθούν και τα παρακαλυτά των Τρώων. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνουν τα αυτιά τους και όπως τους συμπεριφέρονταν οι Τρώες, να συμπεριφερθούν και αυτοί. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Διότι δίνεις χάρη στον εχθρό και θα στο γυρίσει. Μην νομίζετε ότι αυτοί που τους χάριζαν τη ζωή μετά δεν ξαναπολεμούσαν εις βάρος των Αχαιών. Συνέβαινε αυτό. Άρα, η μία πτυχή είναι του να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί να παρακαλέσουμε για κάτι από κάποιους άλλους, οτιδήποτε είναι αυτό, πρώτον, και δεύτερον, να έχουμε τη συνέπεια των λόγων μας και των πράξεών μας
ούτως ώστε να μην μετανιώνουμε για αυτό που κάναμε και να δεχτούμε το αποτέλεσμα των πράξεων και των λόγων μας. Ναι, να μάθουμε να δεχόμαστε τις συνέπειες. Κάνουμε κάτι κακό, να δεχτείς τις συνέπειες. Όχι αμέσως συγγνώμη και παρακαλητά και σε παρακαλώ και άσε με και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και κλάψα για να μας λυπηθεί ο άλλος και να κάνεις τι, να τη γλιτώσεις για να το ξανακάνεις. Όχι. Η συνέπεια στην πράξη και στο λόγο σημαίνει ότι έχεις επίγνωση του τι κάνεις και ότι αν το θεωρείς λάθος ή αν θεωρείς ότι αυτό που έκανες έβλακτε τους άλλους, έστω και στον πόλεμο, αναγνωρίζεις το σφάλμα σου, δέχεσαι τις συνέπειες και τέλειωσε. Φεύγεις με τιμή και αξιοπρέπεια. Τιμή και αξιοπρέπεια, θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό, όχι εσείς, άμα το πείτε σε κανέναν άνθρωπο έξω παρα... και πάτε και μιλήστε, το ρωτήστε τι είναι η αξιοπρέπεια, δεν θα ξέρει τώρα να σας πει τι είναι η αξιοπρέπεια. Και η τιμή, τιμή μπορεί να σας πει για κανένα κινητό τιμή, αξιοπρέπεια θα ψάχνει σε κανένα λεξικό να βρει τι είναι, εκεί φτάσαμε. Από εκεί που ήμασταν τόσο αξιοπρεπείς ώστε να δεχθούμε τον θάνατο με ψηλά το κεφάλι, έχουμε φτάσει στο σημείο της ξεφτύλας να παρακαλάμε για το παραμικρό. Για το παραμικρό, όχι για, για θέμα ζωής, για το παραμικρό. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον ομηρικό κύκλο. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, θα αφήσω πάλι link κάτω. Χάνετε. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στον ομηρικό κύκλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε.